Ένα βίντεο που δείχνει τις συνέπειες των ρωσικών πυράβλων που άφησαν την ουκρανική αεροπορική βάση σε ερήπια και κατέστρεψαν πολλά ουκρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη γίνεται viral στο διαδίκτυο. Το βίντεο, το οποίο φαινόταν να εμφανίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου, παρουσίαζε την έκβαση της πυραβλικής επίθεσης σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με τι αναφορέ, η στρατιωτική βάση όπου βρίσκονται πολλά μαχητικά αεροσκάφη καταστράφηκε ουσιαστικά σε ένα μόνο γύρο επιθέσεων με πυράβλου. Ένα μαχητικό αεροπλάνο φαίνεται στα πλένα αναποδογυρισμένο, πιθανότατα από τα οστικά κύματα που προκάλεσαν οι εκρήξει. Η ακριβή ημερομηνία και τοποθεσία του βίντεο παραμένει άγνωστη. Το βίντεο φαίνεται να καταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η Ουκρανική πλευρά το δημοσιοποίησε πρόσφατα. Ο Μικαήλο Ποντολιάκ, ο Προεδρικό Σύμβουλος της Ουκρανίας, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αναμένει από τη Ρωσία να εξαπολύσει επιθέσεις κρούζ και βαλιστικών πυράβλων εναντίον του έθνους του από Τρίτη ως Παρασκευή. Τη νύχτα 15 προς 16 Φεβρουαρίου, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 36 πυράβλους κρούζ από τον αέρα και τη θάλασσα. 16 από αυτούς τους πυράβλους αναχαιτίστηκαν από την Ουκρανική Αεράμινα, ανακοίνωσε ο Βαλέρη Ζαλούζνη, ανώτατο διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων τη Ουκρανία πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από ρωσικά μοβαρτιστικά TU-22M3 και TU-95MS. Επιχείρησαν έξω από την Κασπία Θάλασσα και την περιοχή του Κούρσκ. Επιπλέον, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη SU-35 εκτόξευσαν πυράβλους από την προσωρινά κατεχόμενη περιοχή της Μελιτόπολης. Ωστόσο, τα ουκρανικά συστήματα αεράμινας δεν μπόρεσαν να αναχαιτήσουν τους πυράβλους και η NG-22. Ο διοικητής πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, Νικολάη Ολεσούκ, είπε ότι το έθνο του δεν διαθέτει σύστημα ικανό να αναχαιτίζει και να καταρρύπτει πυράβλου και η 22 Παρόλο που οι εισερχόμενοι πύραυλοι μπορεί να αναγνωριστούν ω και 22 από το εξελιγμένο σύστημα ανείχνευση τη Ουκρανία, κανένα πύραυλο δεν έχει ακόμα αναχαιτιστεί με επιτυχία. Οι αναλυτέ επέστησαν την προσοχή στο γεγονό ότι η πιο πρόσφατη επίθεση με πυράβλου δείχνει ότι ο ρωσικό στρατό έχει κάνει μερικέ αλλαγέ στη στρατηγική επίθεση. Σε σύγκριση με προηγούμενε επιθέσει, αυτή διεξήχθη αργά το βράδυ από τι ρωσικέ δυνάμει, ανέφεραν πολλά ουκρανικά μέσα ενημέρωση. Πριν από την νυχτερινή επίθεση με πυράβλου, οι Ρώσοι άλλαξαν την προσέγγιση του στη χρήση του πυράβλου μεγάλου βεληνικού του. Η Ρωσία άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και μπαλόνια εξοπλισμένα με γωνιακού ανακλαστήρε για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων αεράμινα τη Ουκρανία και για τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα των επιθέσεων πυράβλων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.